τη δημόσια χρήση του συμβόλου ΖΙΤΑ που χρησιμοποιείται ως ένδειξη υποστήριξης στη ρωσική νίκη στον πόλεμο στην Ουκρανία ποινικοποιούν κάποια γερμανικά κρατήδια. Η γερουσιαστής που είναι αρμόδια για το χαρτοφυλάκιο των εσωτερικών στην κρατηδιακή κυβέρνηση του Βερολίνου, Iris Pranger, εξήγησε σε δηλώσεις της ότι σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι η χρήση του λευκού ζήτα συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως σε ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, αυτό φυσικά σημαίνει υποστήριξη του πολέμου. Αυτό θα είναι ποινικά κολάσιμο. Η Sprunger επικαλέστηκε το άρθρο 140 του ποινικού κώδικα που καθιστά ποινικά κολάσιμη τη χρήση ορισμένων συμβόλων και επισύρει ποινές έως και 3 ετών φυλάκισης ή και χρηματικά πρόστιμα. Την Παρασκευή κάτω Σαξονία και Βαυαρία δήλωσαν επίσης ότι θα ποινικοποιήσουν τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου. Στη Στουτκάρδη και στο κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεσφαλίας κοινοβουλευτικοί τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης του συμβόλου επίσης.